μικρή πλατεία. Δεν γουστάρουν κόμματα, ψεύτες με διπλώματα και για ειδωλό τους έχουν τον εαυτό τους. Γιατί λέει είναι αναρχική. Στην αστυνομία είναι αγαπητή. Και για τον καθένα υπάρχει ένα κελί. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Λίτη. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον γιο του, τον Κίταρη, που μεσολάβησε. Τον ευχαριστώ και πολύ γιατί είναι συνεργάτης και φίλος από χρόνια. Ωραία. Θέλω να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού. Είμαι γκάγκαρος Αθηναίος, όπως λέμε. Είμαι γεννήθης του 1952. Mm-hmm. Στην Αθήνα, στο Μευθύριο Έλενα γεννήθηκα. Είμαι ζώδιο Λέοντας. Okay. Ψευδόνυμο είναι το Λίτης, βγαίνει από το Αλίτης, έχω βγάλει το στερητικό το Α. Νίκο με λένε, Νικόλα Σάνος λέγω. Νίκο, μάλιστα. Πότε πρώτο άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική? Έπαιξα με μια ερασιτεχνική μπάντα. Έπαιξα στο Γιάννη Αργύρη στις Εσπερίδες, στην Πλάκα. Έπαιξα όταν ήταν το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο με ένα γκρουπ του Σαβε Σαλόμ, στο American Bar, στο Περιβόητο, που έλεγε και η συγχωρεμένη. Ξαφώνονταρα, American Bar γίναμε. Σόδομα και εγώ, μα μην κάνω τώρα ούτε τον Παπαγιανόπουλο. Έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κλείψει. Τέλος πάντων, τους λέγαμε Αβεσσαλόμ, έπαιξα και σε ένα κλαμπ το Ραμόνα. Όχι, οι Ραμόνες που έχουν πεθάνει όλοι, τέλος πάντων. Δεν λέω για το συγκρότημα έτσι. Ούτε Τζον Κάμπελ ή Αντιούρι που τους είδα live και τρελάθηκα. Αυτή είναι. Τους είδα live και τρελάθηκα. Είδα και τη Λένα Λόβιτς στο Sporting όλα αυτά και τους Πολύς είδα και Stranglers είδα. Δεν είδα τους καημένους τους κλάσεις γιατί έπαιζα στην Κεφαλονιά εκείνη την ημέρα με την μπάντα μου, Σάλιτς και Τρικ. Εν πάση περιπτώσει και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που πέθανε ο Τζο Στράμερ, αγαπημένη μπάντα η κλάσ, μη λέω τραγούδια, σε πασίγνωστα δεν έγινε. Από παίζανε πολύ και Stray Cats παίζαμε αγαπημένη μπάντα με αρχηγό του ο Μπρέιαν Σέντζερ, δεν ξέρω αν του αγαπά στου Stray Cats, σπουδαία μπάντα. Σουίνγκερο Καμπίλι, παίζανε πολλά από Stray Cats, με τον κιθαρίστα με τον Παναγιώτη το Ζιγούρ, του μουσικού μου του έχει, δεν έγινε να σου πω ποιοι και εκείνοι. Γράφουν τ' άλλμουν ποιοι είναι, δεν χρειάζεται να του αναφέρω. Και τότε άρχισες δηλαδή να πρωτοασχολείσαι? Ναι, έπαιζα σαν μπαλανταδόρος. Ξεκίνησα, έλεγα το γουλί το μαύρο θερμαστή, mm-hmm. όχι από Παγκοσταντίνου, το έλεγα παρλάτα. Mm-hmm. Όλο το τραγούδι αυτό, τέλος πάντων, το έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, μαζί με τον Χρήστο τον Κυριαζή, που έγινε μετά λαϊκός τραγουδιστής, mm-hmm. πράγμα το οποίο δεν το γουστάρω. Mm-hmm. Παλιά ήταν ευαίσθητο παιδί, έλεγε ένα τραγουδάκι. Τα βαρέθηκα πια όλα, πάνω να πιω μια κοκακόλα. Σκέψου λίγο το ρινόκερο που τι να εξαφανιστεί. Λοιπόν, έπαιξα λοιπόν στο American Bar, πρώτα στο Ραμόνα. Σαν μπασίστας. Το πρώτο συγκρότημα ποιο ήταν? Το πρώτο άλμπουμ ήταν τα Ποδανά. Σάλιτς και Τρικ. Ναι, αυτό όχι. Τα συγκρότημα ερασιτεχνικό πριν οι δισκογραφίες, ας πούμε. Ήταν οι Atlantics, οι The Cannibals. Mm-hmm. Αυτή ήταν. Αυτή. Στο Χαλάνδρι αυτά. Και παίζατε αυτά που μου παίζει δηλαδή. Παίζαμε σε ένα κινηματογράφο, ναι. Παίζαμε Eric Clapton, mm-hmm. το Ινάκαντα Νταβίτα, τον Aero Butterfly. Mm-hmm. Σε ένα κινηματογράφο την Ελευθερία. Ήταν ο μόνος που έκανε και συναυλίες, γιατί κάναμε κάποιες περιοδίες με κάποια συγκροτήματα. Είχα και ένα μαγαζί με μουσικά όργανα. Το τρομπόνι δεν ξέρω αν το ξέρεις, Λιωσίων 34. Και μια εταιρεία ταχυμεταφορών, Louis Courier. Έγινα Louis και έφυγα. Άφησα κάτι χρέη, μου άφησαν για κάποια άλλη. Και μετά ήσουν να φτιάξει αυτό το Λίτης και η Ζόλη, σωστά φτιάξατε. Πρώτα ξεκίνησαμε σε Λίτης και η Ζόλη με το 45 το δράκο του πάρκου που με φλιψάει τη βροχή. Mm-hmm. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα κανείς δεν μαθαίνει. Το είχαν κάνει στο Χάπεν, αδερφή και αρασί, ότι ήταν ο Κώστας και ο Δημήτρης, τα δύο αδέρφια αυτό. Αυτή φέραν το συγχωρημένο τον Γκάλαγερ, που έχει πεθάνει βέβαια, Ρόλι Γκάλαγερ και Τζος Μέσ, πήγαν από τον κύριο Στύπατος. Εγώ μπερκλούλιαζα βέβαια, τι έχω καθαρί. Κατέβαινα στο ροντέο και έλεγα ένα πράγμα. Μουνάκες γεννήθηκα και εξιδάκια θα πεθάνω. Πώς πέρασα από αυτόν τον ήχο στα Ποδανά και μετά ξανά αλλάξα. Ό,τι έκανε και στην Μπίλερ Μπαντ. Είχε το άμπρα κατάμπρα, το γύρισα και μετά από μπαλάντες. Βαρέθηκα μωρά, βαριέσαι να παίζεις τα ίδια πράγματα. Έπαιζα με ακουσίες κιθαρούλες, βαρέθηκα, με κάτι πάρω κανένα παροφωτάκι, ως το πόδι, αλλά πώς γίνεται. Έχει διαφορά όμως ο ήχος, εντελώς πάρα άλλο, πολύ, άλλο πράγμα. Πάρα πολύ, ναι, και πάρα μετά πολύ. Και στο χαρά. Είχε και βιολί, και γιατί παίζει ο Τριανταφυλλής, ο Ηρακλής, mm-hmm. στο Δράκο του Πάρκου. Ο Τζόνι Βαβούρας αρμόνιο, πιάνο, mm-hmm. είχε βουτήξει ένα θεματάκι από την πλάκια, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι.
Και πω, δηλαδή, σ' αρέσαν όλα αυτά, ας πούμε, και πέρασα από το ένα στο άλλο, γιατί ήταν διαφορετικές οι μουσικές εντελώς. Και στο χαρακτήρι. Βαρέθηκα, ναι, στο χαρακτήρι. Ήταν ψηλό πανκ, ήταν ψηλό. Ναι, είχε ένα κράμα, ναι. Το χαρακτήρι ήταν. Το είσαι ακούσει τελευταίο CD, σαν τη σκιά. Το αυτό, θεωρώ πολύ αυτό, καλό αυτό. Και αυτό είναι αλλιώς. Ναι. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Δεν έχει. Άρα σ' αρέσαν, ας πούμε, πολλά πράγματα και το. Έκανα ό,τι πρόλαβα. Ναι. Πάντως δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Ναι, έχει κάνει δισκογραφικά. Έχει κάνει λίγα πράγματα. Πολύ λίγα. Δύο άλμπουμ, το Χαρακύρι και τα Παδανά. Το Happening με τα δύο τραγούδια, την Βροχή και την. Όχι ψέματα, την Αράχνη και την Γαλάζια Μηχανή. Συμμετοχή είναι. Mm-hmm. Και ο Βαγουρά τα δικά του. Ναι, και έχει κάνει και το με τα Σκιάχτρα. Ναι. Το 2005-2006. Ναι, το 5. Το 5. Γιατί έκανε τόσα λίγα πράγματα. Δεν. Καταρχά αρρώστησα. Έχω κάνει τρεις ψυχιατρίες κλινικές. Πάντα κατάθλιψη. Τα μεγάλη εποχή. Δηλαδή αυτά τα χρόνια τη απουσία, α πούμε, ήταν λόγω αυτού. Ασφαλώ. Νοσηλεύτηκα σε τρεις ψυχιατρικές κλινικές. Σε μία Μάρτιο έβγαλα 4 χρόνια. Πέθανε η γυναίκα μου η δεύτερη και είπα κατάθλιψη. Άρρωσα πάρα πολύ έσχημα. Οπότε από εκεί προέρχεται η απουσία. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και έκανα, ας το πούμε, ένα μικρό comeback στο κύκλο μαζί με τον. Μετά από. Είχα 9 χρόνια με τον γιο τον Κίδερ. 9 χρόνια να εμφανιστώ. Έπαθα και ένα εγκεφαλικό, έπαθα πολλές ζημίες. Ελαφρύ, ευτυχώς δεν μου άφησε κανένα κουσούρι και τίποτα χέρια για τέτοια. Όταν ξεκίνησες τότε, εκείνη την εποχή. Στο Γιάννη Αργύρη, λες, στις περιοδίες που έπαιζα. Όχι, μετά παραδείγμα. Όταν μπήκες, ας πούμε, δισκογραφή. Θα το τώρα σχηματικά στη ροκ σκηνή, ας πούμε. Ναι. Πιο έτσι καλά. Πώς ήταν τα συναυλιακά πράγματα, δηλαδή που παίζατε, πώς ήταν οι συναυλίες, πώς οργανωθήκατε. Είχα παίξει όλη την Ελλάδα. Εξωτερικό δεν έχω παίξει. Μόνο έχω παίξει στην Ιγουμενίτσα με τους Dr. Feelgood. Α, και με τον. Συγχωρώ με τον Λουζιάν Άρετ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Τον Λουζιάν Άρετ έχω παίξει στην Κέρκυρα. Και με τους Dr. Feelgood στην Ιγουμενίτσα. Έχω δύο τραγουδιστές, τη Μαρία τη Στεφανιδάκη και τη Μαρία την Κετικίδου. Ναι, και πώς ήταν τότε τα πράγματα. Συναυλίες οργανώνατε εσείς. Όχι, καλεσμένοι. Κοίταξε, υπό την αιγίδα του Πασόκ ήταν η ανοιχτή γραμμή στην Άρτα. Έτσι, αυτό που έγινε η φασαρία με, με αυτό το βουλευτή, το Παπαδημητρίου τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να πω, υπήρχε μια ροκ κοινότητα που οργάνωνε για τις συναυλίες. Υπήρχε ένα ροκ κλαμπ διάφορα. Εγώ παίξει στο Καθμαντού στη Θεσσαλονίκη και στο Όνειρο. Ένα μαγαζί έτσι. Ο Παύλο είχε παίξει ένα σελίδι λιγότερο στη Θεσσαλονίκη. Άπειρα κλαμπ τώρα, τι να σου πρωτοπώ. Μας καλούσαν οι καταστηματάρχες, γιατί να παίξει και Αθήνα σε πάρα πολλά μαγαζιά και στον Πύργο και στην Καλαμάτα, στο Μαρασκίνο και να στα πω τα ονόματα. Ναι, όχι. Να στα κάνω λίστα, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ των γκρουπ και των καλλιτεχνών, ας πούμε τότε. Κοιτάγαμε να παίξει ο καθένα καλύτερα από τον άλλον. Να βρίζουν ένα στον άλλον και να την εμαλάξει αυτό, δεν το λέγαμε. Να πούμε δεν είμαστε αγαπημένοι. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Καθένα κοιτούσε την πάντα του. Άλλα κάνε πλάκα με τις γκόμενες και τα λοιπά. Μάλιστα, εγώ είχα και ένα ομοφυλόφιλο κιθαρίστα, το οποίο θα πω το όνομα του, το μικρό. Γιώργος. Και λέγα στον γκρουπ, από εδώ ομοφυλόφιλος κιθαρίστας, μακάρι να τραβάω το ζόρι του κόλτου. Κάναμε χιούμορ. Ήταν ομοφυλόφιλος, τι να κάνουμε, ψέματα. Αφού ήταν. Και λέει, λύτη να το λες, μ' αρέσει να το λες. Του κάνα πλάκα. Ρε μαλάκα, μην λες ότι με γάμισες, λέει, το πιστεύω και εγώ, Γιώργο. Πάς λέτε, είχαμε και από αυτά τις ψέματα να σου πω. Θέλω να μου πεις λίγο για την προσπάθεια που είχατε κάνει τότε μαζί με κάποιους άλλους μουσικούς για τη Μουσίνκα. Τι ήταν ακριβώς αυτό. Ήμουνα, θα σου πω, μια αστική μη κερδοσκοπική. Δηλαδή δεν είχαμε να κερδίσουμε κάτι οικονομικό, μάλιστα είχαμε και παροχή υπηρεσιών γιατί πέραμε κάποια χρήματα και εμείς. Ήμουνα εγώ, ο Ηρακλής ο Τεταφυλλίδης, ο Νίκος ο Γκίνης. Α, και ο Θοδωρής, ο Τρίφωνος από τους Αγάπαντος. Αυτοί είμαστε. Okay, και τι θέλετε να κάνετε μέσω αυτού. Κάναμε. Πήραμε μια επιχορήγηση από το κράτος τέλος πάντων, μια επιχορήγηση στο Ροντέο το κάναμε αυτά και κάναμε συναυλίες. Βάλαμε ένα πολύ φτηνό εισιτήριο, 50 δραχμές. Και μπορούσαν να έρθουν, βάλαμε όλα τα συγκροτήματα. Παίζαμε και εμείς, αλλά παίζαν και διάφορα συγκροτήματα. Ο Νίκος ο Ζιόγαλας, με τον Ερμαφρό, ο Σιδηρόπουλος με την μπάλα του. Διάφορα, ένα αστείο από τη Σαλαμίνα Κατουρλού, έτσι λέγανε τα παιδιά. Έξε πολλοί κόσμοι, πάρα πολλά ονόματα. Ναι. Άρα ήταν αστική μη κερδοσκοπική. Δεν είχε κέρδος, δεν κέρδιζε κάτι. Ναι. Ωραία. Η οποία έκλεισε, αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Ναι. Ωραία, έκλεισε ο Δανταφυλλίδης, θεώρησε ότι επειδή σε κάτι αφήσει που βγάζαμε έγγραφο πίσω η Εφημερίδα της Γενιάς, είπε ότι είμαστε πουλημένοι και θεώρησε καλό να φύγει ο άνθρωπος. Ναι. Απεχώρησε. Είναι απόψη του αυτό. Σωστό είναι, εγώ δεν τον κακίζω γι' αυτό. Ναι. Okay. Είχες πει σε κάποια συνέντευξή σου παλιά, ναι.
και αναφερόμενο στο punk, ότι για σένα, ας πούμε, το punk, ο punk ήχος γενικά ή το punk, ο punk κίνηση αποτελούσε, ας πούμε, μια επανάσταση κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Θες να μου πεις κάτι γι' αυτό, δηλαδή πώς επηρέασε, ας πούμε, το punk. Είτε, ξέρω εγώ, σε επηρέασε και στην, καλά, στη μουσική φαίνεται ότι σε επηρέασε. Σε επηρέασε και ως κίνημα, ας πούμε... Καταρχάς, γούσταρα τους Sex Pistols, γιατί έβρισαν τη βασίλισσα της Αγγλίας, την Ελισάβετ. Το οποίο το θεωρώ, όπως ο Σαββόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, έβριζε πάρα πολύ τη Φρυδερίκη, στη Ζωζό. Αγαπημένος μου συνθέτης. Γέλνες μιλά, έτσι. Ναι. Οπότε είναι για σένα κάτι επαναστατικό, ας πούμε. Ασφαλώς. Στο δίσκο σου το Χαρακτήρι. Ναι. Υπάρχει, εντάξει, νομίζω ότι είναι πλέον κλασικό κομμάτι αυτό, η πλατεία εξ αρχείων, ναι. Το κομμάτι αυτό. Το έγραψα, σίγουρα σε διακόπτω, μη γνωρίζοντας ούτε για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο που ήρθε μετέπειτα, καλά, ναι. Η δολοφονία του, ούτε για το. Γράφτηκε το κομμάτι πριν σκοτώσουν τον Καλτεζά το Μιχάλη. Πριν, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πριν, δεν το έγραψα με αφορμή αυτό. Έτυχε συμπτωματικά να το γράψω. Κάθε βράδυ γίνονται αυτό το ταλαβέρι. Ναι. Και με αφορμή αυτό το τραγούδι το ξέρει τι λέει όλο, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, το ξέρω. Ναι. Εσύ σύχναζε δηλαδή εκεί, τι είχε ζήσει αυτέ. Να σου πω μια αλήθεια, δεν πολύ σύχναζα. Έπεσα στα κλαμπ αυτά, δεν πολύ σύχναζα για ένα λόγο. Έβρισκα πολλού φίλου μου. Πράγμα το οποίο στενοχώρησε και με τον Παύλο και με τον Νίκο τον Πολίτη, ένα δημοσιογράφο. Που την πέφτανε συνέχεια να του δίνουν λεφτά για να παίρνουν ναρκωτικά. Συγκεκριμένα η ηρωίνη. Και πολλοί εξ αυτών έχουν πεθάνει. Όχι μόνο ο Παύλο Σιδρόπουλο και ο Νίκο ο Πολίτη, ένα παιδί δημοσιογράφο. Δώσ' μας λίγο ένα χιλιάρικο και μου την πέφτανε. Νομίζανε και αυτοί. Έκανα κανένα σωματιστή κοκαίνη. Και πα περιπτώσει το έκανα και κρυωμένο να ήμουν. Λιτάκωσε κι εσύ στη ΖΑΚ, ήταν η εποχή τότε. Και τέλο πάντων. Δώσουν να πάρω λεμόνι, τασέ και να πάω να γίνω. Και μου την πέφτανε σαν και για λεφτά. Και απέφευγα να πηγαίνω στα εξάρχεια. Ναι. Όχι, δεν πήγαινα εμένα να μου την πέσουν κτλ. Εν τω μεταξύ είχα βαρεθεί και κάτι άλλο. Πριν να σου πω, είμαι παιδί με τι καμπάνε τα λοιπά, δεκαετία τη 60, αφού είμαι 64, είχα γαμηθεί στα αποτυπώματα. Έλα μέσα εδώ, έλα μέσα εκεί. Και ξανά, πάω μια μέρα του γαμμένου του μπάτσου. Τρώγαμε και μάπες, δεν είχε και τέτοια. Είχα κάτι διαφόρους φίλους, σαν να σκουβαλάει η σουγιά γιατί ήταν έτσι, διάφορα. Στην πλάκα άραζα που θάραζα, που θα μεγαλώνω αλλού. Και τρώγαμε κάτι κλωτσίες ξεγυρισμένες. Γιατί σε έχεις ρε μαλλιά, έτσι και λέγαμε καμιά μαλακία σαν τον Χριστό, αφήνουμε μαλάκα. Τι πες, τον Ιησού, πάω. Σηκώγα τη χέρια, γάμισε τα. Μια μέρα φύγαω το γαμμένο στην Αθήνα, γνώση φτάνει στον καφέ, αυτό είναι ένα θύριο 2 μέτρα. Πάλι ο κουφάλε! Ανάληψη μυρίζει ο αέρα! Στο δεύτερο τμήμα, παπα. Τι είναι αυτό το δαρασάκι που λε, πάλι ο κουφάλε. Έχει τίποτα τραγουδάκι για τον παπαδό που λέει τα πάντα, το βάρα το γαμμένο, τον καφέ, αυτό είναι την κομποτήτη. Τέλο πάντων, αποτυπώματα, συνέχεια. Λέω κύριε Σάμι, μα πήραν προηγουμένω στο πρώτο, στον Αθηνών. Στο δεύτερο είναι τον Αθηνών. Πάλι τα ίδια τώρα. Στο Κολονάκιο. Πού ξέρω λέει, αν δεν κάνει καμία κλοπή, α πούμε, να ζει εδώ. Λάστι, έβεστε. Έλα εδώ, λέει, αποτυπώματα. Και περιμένω το σήμα να έρθει τη γενική ασφάλεια. Μεσογείο δεν υπήρχε η Γαδά εδώ στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Καθόμαστε περί. Και είχαμε και τι μαλακίε. Ήταν αξιωματικό υπηρεσία, έσχαγε και ο διοικητή. Γιατί είσαι ρε μακριά μαλλιά, το ξέρω πατέρα. Σε τεμπέλη, τι δουλειά κάνει. Να και τηλέφωνο στο γύρο. Και να ο γύρο τη μαλακή του. Πλακώσε στο ξύλο, δεν ξυπνάει για δουλειά το πρωί, είμαστε που γιατσε και έρχεται. Ρε παλιο κολόπεδο. Ρε. Κοίτα τα μαλάκια του, κοίτα την κύρια! Ωραία, που σχηρονομίζει και ένα μαλλί μέχρι εδώ πέρα τότε. Πω, τι τραβάγαμε, τι τραβάγαμε. Πάω και παίρνω και ένα γάμο τα χαρτιά, τοξικομανία και άνομαλη προσωπικότητα στο 11ο πεζικού. Λέω δεν πάνε να γαμηθεί, δεν πάω φαντάρο. Και τι χαρτί πήρε το μέσα στο σωή μα, όλη στρατιωτική. Γάμι σου λέγανε για του θείου μου κτλ. Τι χάρτη είναι αυτό, ρε παράγει στον πατέρα μου. Πάω 27 μήνες γιατί είχα περάσει περιοδεύον, το παίρνω διαγωγή στο τώρα, τι να κάνω καριέρα. Μυτιλίνη, αρδάνιο του Εύρου. Κοιμόμουν σε σκηνή, το 74 με την εξετάσταση. Δεν ξέρω αν ξέρει το Κυπριακό, το έχει μάθει. Σε σκηνές κάτω. Μόλις πάω τη σκηνή, κοιμίζαμε κάτι ποντίκια από κάτω. Κανονικά του αγούρου. Όχι αρρώστου τεράστιου, μικρά ποντικάκια. Άλλοι είχαν πάθει πλευρίτιδα. Έχασα και κάτι δόντια από εκεί πέρα. Πάω στο και έγινε στην Αλεξανδρούπολη σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Για κάτι να δω, την πήγε ένα δόκιμο με ένα αυτοκινητάκι, σαν τζιπάκι α πούμε. Λέω σειρά τι γίνεται. Άσε δεν κάνουν λίγε σφραγίσματα. Είναι και κάνει εξαγωγέ. Λέει, α, μάλλον. Λέω, γεια σα, ήρθα. Λέω, έχω ένα φίλο εδώ σε Αλεξανδρούπολη. Λέω, το γιατρό θα πάω καλά, παιδί μου. Λέω, δώσαν οδηγίε. Το πουλο έφυγε με τη μία. Λέω, λοιπόν, τη μία σε κάνουν για να του βγάλουν κοτόπουλα. Ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, είναι πολύ γενική. Ναι, ασφαλώ. Το ροκ τι είναι για σένα. Είναι μουσική, είναι τρόπο ζωή πάνω απ' όλα. Εγώ να σου πω, με τα τρία ψυχιατρία έχω περάσει, ένα είναι, με ρώτησε και ένα καταστηματάρχη στην Κρήτη.
Λέω, η ζωή μου είναι ροκ και τα βάσανά μου είναι blues. Δεν το ξέρω, θα πάθω κατάθλιψη. Ζούσε η γυναίκα μου δεύτερη τότε. Αυτό το απάντησα, αυτό θεωρώ για μένα. Όπως το ακούς. Μπορεί να σου ακούγεται σλόγγαν, πάρ το όπως θέλεις. Λύτη, η ζωή μου είναι ροκ και τα βάσανά μου είναι blues. Έπαθα και το κεφαλικό μου, έπαθα και κατάθλιψη. Τρία ψυχιατρία και μέσα στο ένα 4 χρόνια. Με το φυλακισμένο ζωή μου. Να σου πω, έκανε συχνά περιοδίες στην επαρχία. Ναι. Υπήρχαν επεισοδιακές στιγμές πριν ανοίξω την αγραμμονή για την Άρτα κάτι. Εκτός από την Άρτα γίνει στην Κατερίνη ξύλο και πέσει πάρα πολύ μεγάλο ξύλο. Mm-hmm. Παίζαμε γιατί... το Ζιγούρι γιατί είχαν τις μαλακές αυτά με το ποδόσφαιρο. Εδώ τελειώνει η Ελλάδα, στην Κατερίνη που σταματάει η Ελλάδα. Ξέρεις, βγαίνω σε μια συναυλία με τον Αγγελάκα πριν γίνουμε φίλοι. Σκαλόγρι, έτσι λέγω, ήταν ένα γήπεδο, ξέρω με άμμο οικοδομής. Λογαμώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι το rock and roll. Σκέφτηκα κάτι μαλάκι, είχα την τραμιστρία μια Βαρβάρα, πια κοπέλα δεν ήταν σπουδαία τραμιστρία. Όχι, θέλω να κάτι, δεν το λέω ειρωνικά, αφού μιλάνε έτσι. Γιατί να θέλω να πει γάμε το ΠΑΟΚ και να πει γάμε το Ολυμπιακό και μετά πάω. Εγώ όταν έπεινα, γιατί ήμουν αλκοολικό, μιλάνε τελειωμένο αλκοολικό. Τι πω στην κλίτσα το κόψα, έκανε και από το ξύνη τι κλίνικε αυτέ. Γιατί το ξέρω, με έβαλε. Βάζω μπροστά, ήμουν και πάντα του γκαμπαγκούπα. Του μπαγκό. Λέω και λέω, θέλω να μαλάξω, άντε τη σινάρια, μαλάξω, παιδί ήρθε να παίξει εδώ πέρα. Έπρεπε να πει, λέει, γάμια το πρώτο Ολυμπιακό και μετά πάω. Κάνω του πλακώ, εντάξει, τελείωνε η συναυλία τέλο πάντων. Φύγαμε και γίναμε φίλοι με τον Αγγελάκα. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έκανε και το. Ο χαμένο τα παίρνει όλα, χάρηκα πάρα πολύ. Για πε μου για εκείνη τη συναυλία στην Άρτα, τι είχε γίνει. Γιατί κάτι έχει. Ο Δημητράκα στα τύμπανα, ο Λεωνίδα Παθηλιάρη, ο Παναγίτσο Ζιγούρη στην κιθάρα. Ο Δημητράκα στα τύμπανα. Ο Λέος Αποθυλιάρης στον μπάσο. Και ο Ζιγούρης κιθάρα. Παίζω όλο το ρεπερτόριο. Δεν είχε βγει το χαρακτήρι. Για να έχει το. Λέω ότι την Πέπα Τραβεστή, κομμάτι δεν είναι γνωστά, λέω την Πλάτη Εξαρχείων. Λέω τη ληστεία, αυτές είναι ληστείες. Είναι να τους απαντούν. Το είσαι δεν ξέρω, το είσαι πίσω, πριν να δεις τι γίνεται. Είναι το Τελάνδης. Με πολύ κόσμο. Σε ένα γήπεδο μπάσκετ της Άρτας. Μόλις τελειώνει η συναυλία, η φροντιστή του σταδίου του μπάσκετ για να τελειώνει στο ένα σε κουράζω. Ρε μαλάκες, τσακωθήκανε. Καλά τα έπαιρνε το παιδί για τους παπάδες. Τους έκραξα. Αλλά βάλανε και σάλτσες. Ότι είπα τα συλληπιτήρια στους μαλάκες, στους γονείς σας, βαθύς τα παιδιά σου ορθόδοξα. Δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Φόρτωσαν εκεί πέρα να κάνω μαλακίες. Εν τω μεταξύ η γυναίκα μου δούλευε στην ελληνική βιβλιοθήκη. Και είχε δούλευε σε εφημερίδες. Και μου έφερε το μαχή της Άρτα, μου τον έφερε. Και διάβασε τι γράψανε για μένα. Και επειδή ήταν πάνω στο βιβλίο που νέα γενιά, έφυγε παραιτήθηκε ο Ιωρέας ο Παπανδρέου. Ζούσε ο Παπανδρέου του Παπανδρέου. Πήρε μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Δηλαδή με την έννοια, αλλά τη γάμισα. Ο αθηναϊκός τύπος μαστουρωμένη χωρίς αρχές και χωρίς Θεό, ανοιχτή γραμμή με το διάολο. Δεν είπα τέτοια πράγματα τα συμπίτια. Απλά του ρώτησα. Έκανα τη μαλακία. Λέω από εδώ η μπάντα μου είναι υψηλού κινδύνου. Έχει πούστιδες. Είχαν παίξει την μπάντα τραβεστή. Ψιλοβαράμε. Φόρτωνα σου λέω το AIDS και σε ομοφυλόφιλους και σε τοξικομανείς. Και πήγα να τσακωθώ και με τον Βαγγέλη τον Γερμανό. Ήταν να παίξει και αυτό ένα ανοιχτή γραμμή στην Άρτα. Κατεργήθηκε, μπα του έφυγε. Ανέβαινε ο Πατσάλινκο, ένα άλλο πολιτικό. Έφυγε ο Γιώργο Παπανδρέου, του Υπουργείου Ραζινιά. Τη στίχη σου, α πούμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, αυτό ένα παράδειγμα, ο Τεμπέλης, ξέρω εγώ. Ναι. Βιωματική είναι αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι και βιωματική κάποια από και βιωματική. Από αυτούς. Τα θέματα μου ήταν βιωματικά και παρά τα φαντασιωνόμουν, εντάξει. Ναι. Αλλά ήταν ιδιαίτερα κοινωνική. Ναι, σε πολλά κομμάτια έπιανε. Χαίρομαι που το λες. Το σφιγμό, ας το πούμε. Νόημα, το ναι. Το πιάνε σκέρι, ας πούμε. Και στον Καούμπο, αν είσαι τελευταίο. Ναι. Στα σέντρα των Αμερικανών, για όλους τους πολέμους που έχουν κάνει. Και για όλους τους προέδρους. Δεν λέω γιατί τον πάω, νομίζω το πήγαινα τον Μπαράκ Ομπάμα. Ναι. Ή πάω τον Μπους, φέρανε το αεροπλανοφόρο πέρα. Δεν ξέρω, τη διήση βλέπω για να μαθαίνω τι γίνεται. Εγώ το λέω στο τελευταίο άλμπουμ, δεν λέω πουτάρα τηλεόραση βαρύ αθώνη σε ένα ναρκωτικό που παίρνει μεθαδόνη. Στο νικτόνι, στο CD μου, τελευταίο ένα CD έχω, δεν έχω κι άλλο. Σαν λύση και στιάχτρα. Με τα στιάχτρα, ναι. Άμε. Σωστά. Κορυφαίο κομμάτι το νικτόνι, κατ' εμέ, άποψη δική μου, έτσι. Mm. Έχεις γράψει το τελευταίο CD αυτό που σου κάνει με τα στιάχτρα. Ναι. Ένα τραγούδι για τον Άσημο και τον Σιδηρόπουλο. Ναι. Ο Παπής και ο Νικόλας. Ήθελα να το γράψαν Παύλος και Νίκος. Κάνανε λάθος από τον Ατλαντή. Mm-hmm. Το κάνανε λάθος, δεν γράψαν σωστά τον τίτλο. Ναι. Το είχα γράψει στη μνήμη του. Ναι. Τους γνωρίζεις και τους δύο. Ασφαλώς. Τον Νικόλα τον καημένο, τον Άσμα τον γνώρισα, το λέω καημένο γιατί αυτός αυτοκτόνησε. Ο Παύλος θέλεσαν και παθέστα, το λέω, ήξερε τι τον περιμένει. Ήταν θα από γνώσεις του θέματος. Δεν, τον Παύλο κάναμε κάθε μέρα παρέτο και στο ροντέο μιλάγαμε και παντού. Ήταν λίγο άμυαλος, ήταν άρξιος. Ο άνθρωπος πέρασε καλά, πέθανε 40 χρόνων. Πήγαμε στο κόκκινο μήλο, στην κηδεία του. Για τον Άσμα αυτό γνώρισαμε κάτι μπισκότα από Αδοκούλου, Μιράντα, των 2 δραχμών.
Και κάναμε όνειρα και αυτός και εγώ. Μου λέει: παίζει μια κιθάρα για κλειστό σπίτι που βρε μαλάκι, παίζει καλύτερη. Κάνα μου και εμείς έπαιζε και αυτό στο σουσούρο. Έκανε αυτό. Εγώ έπαιζα στο τύμφανι, στο πρώτο. Πέρασαμε όλοι ροκάδες από εκεί πέρα. Είχε η κυρία Λοΐζου, κυρία Ρίτα. Ο κύριος Γιώργος Άνταρς έχει πεθάνει. Συνωνυμία με τον Μάνο Λοΐζου το συνθέτη, δεν έχει να κάνει. Έπαιξα στο κύτταρο, παίζαμε πρωινά. Με Σάλτς και Ζόρδι Μπαν. Λέγαμε μεσονικές μπαράδες και μια ιδέα, ξέρεις, για πνευματικό μεσονισμό με από τον σκοπό να έρθει η αναγέννηση των πραγμάτων. Όπως ήταν σκοταδισμός ο μεσαίωνας. Πολλοί δεν καταλάβα, πήγα στο Σαββόπουλο το μαλάκα και ούτε κάτι μαλακίες τέλος πάντων. Άρα τους είχες γνωρίσει καλά για τον Σιδηρόπουλο, το ήξερα και τον Νάσιμο, ας πούμε. Ναι, και με τον Σαββόπουλο γνωρίστηκαμε. Αν σε ρωτούσε κάποιος να επιλέξεις μουσικούς, να μην παίζεις εσύ ούτε να τραγουδάς, για να φτιάξεις την τέλεια μουσική μπάντα στο μυαλό σου. Στην Ελλάδα μιλάς? Όχι, μπορεί να είναι Έλληνας, μπορεί να είναι και απ' έξω κάποιος. Αγαπημένου μπάντα. Α, υπάρχει δηλαδή για σένα η τέλεια μουσική μπάντα? Ασφαλώς. Εκτός από τους Κλάς, αγαπημένου μπάντα είναι η Led Zeppelin. Εκτός από τον Μπόναμ που έχει φύγει, αυτούς θα ήθελα με συνόδευα. Να είμαστε παρέα του έτομα με τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλαντ. Όπως είναι ο Ιαν Γκίλα, η ζή από τους Πέρλ, ζει και ο Κόβερντεϊλ. Ζουν αυτοί, είναι όλοι. Δεν έχω χάσει κανέναν. Όχι, ο Κιθίμον έχει φύγει από τους άλλους. Πάντα, τους Χουρ, ναι. Ο Πίτερ Τάουνζεν ζει, ο Γαλλομάτσαν. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη πορεία τη μουσική ωραία, των συναυλιών, των δίσκων κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι είτε εκτός, είτε εντός της μουσικής, είτε εκτός, θεωρείς, ας πούμε, συνοδοιπόρους. Που να... Είτε στην προσωπική σου ζωή... Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τον Μπουλικάκο. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Γιατί πέρασε πολύ δύσκολα. Πήγε φυλακή ο Μπουλικάκος, κάτσε, δεν είναι έτσι. Και όμως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Με τη συναυλία της Βροχής στην Περιβόητη, κάτσε, ο άνθρωπος να κάνει φυλακή τώρα δεν είναι το καλύτερο. Και σε κορυδαλό, ξεκορυδαλό. Κάτσε, τώρα δεν είναι. Έγκλειστος μέσα. Ναι. Άρα θεωρείς, ας πούμε, έναν που θαυμάζεις και το θεωρείς συνοδοιπόρος, ας πούμε, είναι ο Μπουλικάκος. Ναι, ας τον Καμαρώνω καταρχάς. Τον Καμαρώνω που αντέχει ο άνθρωπος και ξέπερσε από διάφορα πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω. Τα ξέρει όλος ο κόσμος τώρα. Εδώ τον πιάνε δημοσιογράφοι και λέγανε να ρίξω το σώμα για την κύριο Πουλικά. Πέρασε ο άνθρωπος από ναρκωτικά τώρα σκληρά. Και έχει κάνει αποτοξίνωση. Και την έβαλε καθαρή. Μια χαρά μάγκα είναι. Και τον Καμαρώνω. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα ή ένα πρόσωπο που θεωρείς. Μάλλον μου απάντησες όμως τώρα ως βασικό εκπρόσωπο της ελληνικής ροκσκηνής. Θα λέγεις πάλι τον Πουλικάκο. Κοίταξε με το. Θα πάω τώρα στον Κίνη, θα αξίω τους μουσικούς, καθώς αγαπώ τους μουσικούς μου όλους. Όχι, να είναι όμως ένα πρόσωπο που να είναι, πώς να σου πω τώρα. Α, να σου πω κάτι, με στιγμάτισε... Εγκληματικό, ας πούμε, στη μουσική, στην ελληνική ροκσκηνή, ενώ ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν περάσει εγκληματικά πρόσωπα ή συγκροτήματα. Ασφαλώς, γιατί πολύ ο Σιδηρόπουλος λίγος ήταν. Όχι, εσένα ρωτάω να μου πεις. Ποιους, ας πούμε, θεωρείς εγκληματικούς? Το Μπάρμα του Σιδηρόπουλου θεωρώ. Δεν θεωρώ τον Νικόλα τον Άσημο. Μετανιώνεις για κάτι που έκαμες ή δεν έκαμες σε όλη αυτή την πορεία? Κοίταξε να δεις. Να μετανιώσω δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί άμα μετανιώσα, άμα δεν θα το έκανα. Θα είναι μαλακία να το πω. Ναι. Η πιο ωραία στιγμή της μουσικής σου πορείας ποιο θεωρείς ότι ήταν? Μία από τις πιο ωραίες, τέλος πάντων. Ως μουσικός. Ήμουν πάρα πολύ περήφανος από το πρώτο άλμπουμ, τα Αποδανά. Τα Αποδανά. Πρώτη δισκογραφική εταιρεία. Στεναχώρηκα πάρα πολύ, πέθανε μόνο ο Ψιδούς. Αυτός με τις βάλε. Ευτυχώς που ζει ο Θόδωρος Αγαντής. Ναι, ο Ψιδούς νομίζω συμμετείχε κιόλας σε ένα τραγούδι, έτσι. Τι φάκα εκεί. Αυτός το έχει πει. Αυτοί μου κάνανε την παραγωγή. Ο κύριος Πετσίλας, η κυρία Ντόρα Παπαϊωάννου. Ο κύριος Πετσίλας είναι σύζυγος της κυρίας Νάντας Μούσκουρη. Ρώταγε με περιέργεια. Και ρώταγε τον κύριο Λικλή. Με αυτούς τους στίχους που τα λέει ανάποδα. Ξέρεις τι λέει το κομμάτι. Είμαι ένα παιδί, παίζει κιθάρα, λέει, έχω μια γόμη, τη γαμώ από τον κόλο. Λέει να κάνουμε ένα διαγωνισμό, λέει τώρα που πηγαίνει να μοιράσουμε, λέει διάφορα αυτά. Και απέναντι δεν τα τι λέει. Μόλις άκουσε η γαμή ο κόλος, ας την κάνω, θα σου κάνουμε, λέει, μου έκανε όμως Μαξίνγκ. Το οποίο δεν έγραφε δείγμα. Λέει ο Σαράντης, μη μάθω, λέει, τι μαλακίες, ότι οι ανεξάρτητες εταιρείες είναι καλές και πολυεθνικές, δεν είναι, χάθηκες, λέει. Κοίτα, σου φτιάξαμε. Πώς αυτό το άλμπουμ, τι αποδοχή είχε, θυμάσαι, είχε πάει καλά τότε? Δεν πήγε καλά το Ποδανά. Δεν πήγε, όχι. Όσο ζούσε ο Μάνος Οξυδούς, έφαγα και απαλλακτικό. Απαλλακτικό, τι είναι αυτό, τι εννοείς? Με έδιωξαν την Κολομπία. Α, σε έδιωξαν. Ναι. Γιατί? Πούλησε 700 κομμάτια μόνο. 700 κομμάτια. Ναι, δεν πήγε καλά. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, αγαπηθήκανε κομμάτια όπως η ληστεία, ανθρωπάκια και τέτοια. Αφού μου λέει ανάποδα. Παρότι ήταν μόδα τα Ποδανά,
Δυστυχώς δεν. Ενώ οι Sharp Tides το κάνανε χρυσό, τον Get a Beat. Μα μην νομίζεις και το του Παύλου Σιδηρόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, το Flu, 2000 πουλήσε. Τώρα στην πορεία, αν πουλήσε περισσότερα, το ποδάνα λέω, δεν γνωρίζω. Τώρα αυτά δεν τα ξέρει. Η εταιρεία δεν σου λέει ποτέ τι πλάσμα. Αλλά το ποδάνα σίγουρα θα πουλήσε περισσότερα. Στην πορεία θα πουλήσε. Έγινε και κλασικό κάποια στιγμή. Και δισεύεται, έγινε και σπάνια. Έγινε μπάσου και το Δράκο του Πάρκου δεν το βρει σήμερα και το Χάπινγκ του Αδίου έχουν γίνει σπάνια. Η άλλη δίσκα, α πούμε το Χαρακίν, είχε πάει καλά, ξέρει. Αυτό έγινε στο Σάκα, η Σάκα Ριζέκο. Αυτή είναι μικρή εταιρεία και με πείραξε πάρα πολύ. Συναχωρία πάρα πολύ με δίψη Κολούμπια. Γκρεμίστηκε η Κολούμπια, ξέρει. Τον γκρεμίσανε, δεν υπάρχει και στη Ηρακλή. Αυτή έγινε αυτό το πράγμα. Πέθανε και ο Μάνος Οξυδούς. Με πείραξε πάρα πολύ θάνατο. Γιατί το θεώρησα πάρα πολύ. Ήμουν σε μια κλινική και έκλαιγα παρηγόρητο. Σε μια συγγενική μεταμόρφωση, σε μια κλινική που έμεινα 4 χρόνια εκεί πέρα. Πώς αποφάσισες να επανεμφανιστείς μετά από τόσα χρόνια? Δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα, έπρεπε να κάνω comeback. Οπότε ήθελες να ξαναγυρίσεις, ας πούμε. Μα δεν με έπαιρνε, δεν κάνω comeback, εντάξει. Σε ευχαριστεί τώρα που παίζεις. Ασφαλώς, μα δεν κάνει πολλές εμφανίσεις. Δεν μπορώ να παίξω κιθάρα, γιατί πάθω κεφαλικό, δεν μπορώ να παίξω. Τραγουδάς μόνο. Τραγουδά μόνο. Μελλοντικά σχέδια έχεις? Ένα δίσκο θα κάνω, θα κάνω ένα CD. Άλμπουμ τα λένε και αυτά. Δεν ξέρω αν θα το κάνω βινίλιο. Λένε ότι είναι καλύτερο για βινίλιο και ξέρεις ότι είχαμε τον Ντράκ ένα... Τον Ντράκ, τον Πάξ Τρομάνα, ναι. Ναι, αυτός ήταν και ντράμερ δικός μας, έχει πέσει στο Χαρακίρι, δεν ξέρω αν διαβάσει το όνομά του κτλ. Είχαμε και μια επιχείρηση μαζί, το Τρομπόνι, Λιωσίου 34 από εδώ πίσω. Α, αυτό που μου λέγεις με τα μουσικά όργανα. Με τα χειρισμένα, μην αφάτσεις το πρόσθεση, ο Νάκας και τα λοιπά. Ήταν μια ιδέα δική μου, πως είναι μάτρες αυτοκινήτων, έκθεση με τα χειρισμένα μουσικών οργάνων. Είχε ένα κοράκι με μια μύτη, τέλος πάντων, για να είναι λίγο μπάνικο. Πήγαινα, βάζαμε αφήσεις στο... και έξω στον δρόμο και στο... μας κλαίνανε στο σπόρτινγκ, μας αγαπούσαν πάρα πολύ οι φροντιστές και μας λένε και βάζαμε αφήσεις. Βέβαια με σιρωτεύω, με κολλά τέτοια γλουτολίνη και έτσι. Και το κυνήσαμε πάρα πολύ, το κράτησαμε για 3 χρόνια. Έφυγε ο Δημητράκας στον Καναδά με το CBC και το άφησε σε μένα. Και είναι από τους καλούς μου φίλους, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά μας δίνει μια φιλία χρόνο. Πάρα πολύ καλό παιδί και τον αγαπάω πάρα πολύ. Άρα υπάρχουν έτοιμα κομμάτια, ας πούμε. Ναι. Κάτι υπάρχει. Θα βάλω το φυλακισμένο και τη ρώσικη ρουλέτα που δεν είχαν μπει ούτως ή άλλως. Και θα βάλω και ένα τραγούδι το οποίο θα το λέω Ουτοπία. Λέει φωτιά. Περιμένετε πώς το λέω. Φωτιά στις φυλακές και στα ψυχιατρία και έκκληση να βρουν την ελευθερία. Να αλλάξει πρόσωπο η κοινωνία. Το όνειρο μου αυτό να πάψει έναν ουτοπία. Άνεργοι να μείνουν όλοι, δικαστές και δικηγόροι. Θα το ονομάσω Ουτοπία. Αφού δεν το έχω βιώσει. Αλίμω. Λύτης. Δεν έχω χάσει το τέτοιο, αλίμω. Μου συγγύησε σώμα την πλέον και ήμουν πρόγον. Και το σύνδημα είναι ένα, εμπρός εμείς και δεν γάμεις. Αυτό μου το έχεις πει και στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, είναι καλό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καταρχάς για την τιμή που μου κάνεις. Μετά από τόσο καταρχάς έχω πολλά χρόνια εδώ στη συνέντευξη. Έδωσε ο Βασούλη τον Λούκα, είσαι καλό παιδί και ωραίος τύπος. Δεν πάω το Μανώλη του Νταλούκα, έτσι και το βρω το χειροτονήσω. Γιατί μου είχε κάνει μαλακίες πολύ χοντρές. Του λέω κάτι και τα έβγαλε στο. Του λέω κάτι προσωπικά μου. Και έλεγε κάτι μαλακίες, του είμαι πουλημένος επειδή έπαιξα σε κρατικές συναυλίες. Βρε μαλάκα άντρα. Αφού μας τα δίνει. Δεν το λέμε κακία. Και ο Γερμανός έπαιρνε άνθρωπο συναυλίες. Κάτσε ρε, γιατί ρε μαλάκα άντρα. Πουλημένος είμαι. Και ο Παυλάκης δεν έπαιζε συναυλίες. Παίζαμε στη φοιτική αιστεία. Έχω παίξει ένα κάρο αναρχικού για το Μαρίνο. Το λέω για. Και να βγουν τα παιδιά έξω. Και ο Πανούση είπε ο άνθρωπος γιατί. Και ο Ηρακλής ο Τεταφυλής είπε ο αναρχικούς γιατί. Μαλάκες είμαστε ρε. Όπου μας τα δίνανε ήταν με να πάνε τα πάρουν. Και σε κλάπα ένα κάρο πέρνα. Άκου το μαλάκα και πουλημένο. Έτσι το βρω φάει τις μάπες ζωής του. Άκου το αρχή. Λίτης, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.